Ένα σπάνιο περιστατικό αντιμετώπισαν με επιτυχία οι γιατροί της παιδοχειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Οι γιατροί, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Ελευθερία, αφαίρεσαν από την κοιλιά ενός 10χρονου κοριτσιού ένα εμβριακό τεράτομα. Το κοριτσάκι που υπέφερε από πόνου στην κοιλιά έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας από το ορεινό χωριό της Καρδίτσας όπου ζει. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχε διόγκωση στην κοιλιά που σχεδόν καταλάμβανε όλη την περιοχή της λεκάνης. Αμέσως το κορίτσι μπήκε στο χειρουργείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μία μάζα 10 επί 15 εκατοστών και βάρους 1.200 γραμμαρίων. Όταν ανοίχθηκε ο όγκος, εμφανίστηκε ένα μόρφωμα που στην ιατρική ορολογία ονομάζεται εμβριακό τεράτομα. Πιθανολογείται για παραμονή εμβρυϊκών κυττάρων από τότε που ήταν έμβριο το κορίτσι αυτό που χειρουργήσαμε και πρόκειται για το δίδυμο αδερφάκι του που παρέμεινε, περικλείστηκε μετά αφού ατρόφησε, αφού δεν τρεφόταν καλά από τον ομφάλιο λόρο. Αυτά τα εμβρυϊκά κύτταρα παρέμειναν, περικλείστηκαν μέσα στην οθήκη του κανονικού κοριτσιού και έγινε αυτός ο όγκος, ο εμβρυϊκός όγκος.